Το νέο και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων με τον τίτλο Μεταποίηση στις νέες συνθήκες στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος, ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνέντευξης τύπου που δόθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα μίλησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Σάβας, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Παναγιώτης Αποστολίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κώστας Κυριακίδης και υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ Λιάνα Παπατέρπου. Να σημειωθεί πως ήδη από τις 30 Ιουλίου άρχισε η υποβολή των προτάσεων των υποψηφίων επενδυτών, η οποία και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ύψος του προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση φτάνει μέχρι και το 40%. Η ΑΝΚΟ, η Συνεταιριστική Τράπεζα, μέλη του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΠΑΝ 2 ΕΦΕΠΑΕ, ξεκινά μια εκστρατεία ενημέρωση των μελών του για το νέο πρόγραμμα από την πόλη της Πτολεμαΐδος, όπου την 5η 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου μας, θα γίνει από ειδικούς εισηγητές η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στον ομό μας. Στόχος όλων μας είναι να πληροφορηθεί ο επιχειρησιακός κόσμος αλλά και υποψήφιοι επενδυτές για το επιχειρηματικό αυτό εργαλείο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των επενδύσεων στην περιοχή μας, με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα εγκριθούν για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσοστό του 40%. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Αποστολίδης, κάλεσε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να εμπιστευτούν για μία ακόμη φορά την τράπεζα. Αυτό που θα κάνουμε και οι τρεις είναι να πάρουμε τους φακέλους, να τους προωθήσουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΝΕΜ, και πιστεύω ότι, και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι επενδυτές της Δυτικής Μακεδονίας θα προτιμήσουν να συνεργαστούν με τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Ήδη έχουμε καταστήματα στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει και την Καστοριά και τη Φλόρινα να συνεργαστούν μαζί μας. Εμείς λοιπόν καλούμε όλους τους μελλοντικούς επενδυτές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να έρθουν να συνεργαστούν με την τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Είναι ένα εργαλείο που δημιουργήσαμε για τους ίδιους, για τις μικρές και μεσαίες αυτές επιχειρήσεις, και είναι μια ευκαιρία όσοι δεν μας έχουν γνωρίσει να μας γνωρίσουν και μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Το δικό του μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής στη δύσκολη αυτή συγκυρία έστειλε και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕ, Κώστας Κυριακίδης. Μέσα σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση την οποία βιώνουμε, το επιμελητήριό μας αποτελεί και πάλι τον καλό σύμβουλο του επιχειρηματία. Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επιμελητηρίου, και το οποίο το ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματοποιείται και αυτή η συνάντηση στο αμφιθέατρο του επιμελητηρίου Κοζάνη στην Πτολεμαΐδα για την ενημέρωση των βιοτεχνών για το πρόγραμμα μεταποίησης στις νέες συνθήκες. Θέλω να επισημάνω στους συναδέλφους μου, επιχειρηματίες, ότι δεν πρέπει να πέσουμε μαχητή. Μέσα ταυτόχρονα και παράλληλα με τους καθημερινούς μας αγώνες για τη διεκδίκηση για καλύτερα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα, παρόλες τις αντιθέσεις που έχουμε καθημερινά από τα συνδικαλιστικά όργανα τα οποία εκπροσωπούμε και εκπροσωπούμαστε με την κυβέρνηση για να υπάρξουν καλύτερα μέτρα ανάπτυξης και καλύτερα φορολογικά και αναπτυξιακά μέτρα, δεν πρέπει να πέσουμε μαχητή. Για το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ Λιάνα Παπατέρπου. Όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, ακόμη το πρόγραμμα αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Αφορά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις και τις υποσύστασεις επιχειρήσεις. Καλύπτει δηλαδή όλες τις δυνατές θέσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Ο στόχος του προγράμματος, τον οποίο θα αντιληφθείτε διαβάζοντας προσεκτικά τον τίτλο «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», ακριβώς προσπαθεί να περάσει τη διαφορετικότητα που θα έχουν ως απαίτηση ή ως επιδίωξη, είναι ο σωστότερος όρος, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ από εδώ και στο εξής. Περίπου 1.000 προτάσεις αναμένεται να υποβληθούν και να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ για τους επιχειρηματίες μεταποίησης στις νέες συνθήκες.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υποσύσταση, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό επιχορήγησης για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 40%. Θα μπορούν να διαμορφώσουν τις κτηριακές τους εγκαταστάσεις, θα μπορούν να προμηθευτούν εξοπλισμό. Έχει ένα πολύ σημαντικό κονδύλι σαν επιλέξιμη δαπάνη για να απασχολήσουν άνεργους ανθρώπους που είναι σε μειονεκτική θέση, είτε είναι δηλαδή άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, είτε έχουν κλείσει το 50ο έτος της ηλικίας τους, είτε είναι αρκετό χρονικό διάστημα άνεργοι. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική δαπάνη μέσα από το πρόγραμμα για την επιχορήγηση των θέσεων απασχόλησης. Επίσης να βελτιώσουν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή να μπορούν να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε εκθέσεις, να δημιουργήσουν ιστοσελίδες. Το απόγευμα της 5ης ξεκίνησε από την Πτολεμαϊδα το πρόγραμμα της εντατικής ενημέρωσης που ξεκίνησε η ΆΝΚΟ, το ΕΒΕ και η Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταποίησης στις νέες συνθήκες. Καταρχάς, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν. Αυτό που μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν και έχουν απορίες, μπορούν να ενταχθούν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, αρκεί να προσέξουν σε ποια κατηγορία θα ενταχθούν. Δηλαδή, μπορούν να ενταχθούν οι μεταποιητές που έχουν πάνω από 3 χρόνια λειτουργία, οι μεταποιητικές που έχουν λιγότερο από 2 χρόνια λειτουργία, μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μεταποιητικές, αλλά τους επιτρέπει το πρόγραμμα να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση και μπορούν να μπουν νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν τις 1 Απριλίου του 1982. Ο μοναδικός περιορισμός στις δραστηριότητες που πιθανόν να μην μπορούν να ενταχθούν είναι τα γεωργικά επαγγέλματα στις περιοχές των ΟΠΑΧ. Μπορεί οι καιροί να είναι δύσκολοι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία να ρισκάρουν οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να εγκριθούν οι προτάσεις τους. Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι 30 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Να τονίσω ότι το επιμελητήριο ενημερώνει πάντα τα μέλη και σε οποιαδήποτε άλλη σε επιμέρους πληροφορίες μην διστάσουν να απευθυνθούν στο επιμελητήριο. Πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να έρθει η ανάπτυξη στην περιοχή μας, αρκεί βέβαια να υπάρχει και η στήριξη από μέρους της πολιτείας.